Η συλλογή Επάλληλη Ηλεκτρολογία, μέσα από διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που διαθέτει, μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και μάθηση ενιών, όπως η ηλεκτρική τάση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ηλεκτρική ισχύς και η ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες, ενώ είναι δομικές έννοιες και διαπερνούν οριζόντια το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού των επαγγελματικών λυκείων, η αφηρημένη φύση τους καθιστά δύσκολη την παρατήρηση και κατανόησή τους. Συγκεκριμένα, η συλλογή διαθέτει μαθησιακά αντικείμενα που υποστηρίζουν τη σταδιακή μελέτη των ενιών αυτών μέσα από ηλεκτρικά κυκλώματα. Ο διαιρέτης τάσης αποτελεί παράδειγμα αντικειμένου που οπτικοποιεί ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, όπως και τα αντικείμενα από τενσιόμετρο και διαιρέτης έντασης ροστάτης που επιτρέπει δοκιμές και πειραματισμό σε μία απεικόνηση ηλεκτρικού κυκλώματος. Πιο περίπλοκα ηλεκτρικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC και τα χρονοκυκλώματα RL-RC οπτικοποιούν μαθησιακά αντικείμενα όπως αυτοπαγωγή, κύκλωμα RL, όπου ο μαθητής μπορεί να μεταβάλει την τάση μιας πηγής, την αντίσταση και την αυτοπαγωγή και να παρατηρήσει το αποτέλεσμα στην απεικόνηση κυκλώματος, καθώς και το αντικείμενο κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC, όπου ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει υποθέσεις για τις σχέσεις συχνότητας, αντίστασης, χωρητικότητας του πυκνωτή και αυτεπαγωγής του πυνήλου. Επιπλέον, η συλλογή Επάλληλη Ηλεκτρολογία περιλαμβάνει αντικείμενα που εμβαθύνουν στη λειτουργία των εναλλασσόμενων κυκλωμάτων, όπως το αντικείμενο εναλλασσόμενα ηλεκτρικά κυκλώματα αντιστάθμιση που οπτικοποιεί έννοιες, φαινόμενα και διατάξεις που δεν αποτελούν αντικείμενο εργαστηριακών ασκήσεων, επιτρέποντας τους χρήστες με δυναμικούς χειρισμούς να μεταβάλουν τα φορτία ενός κυκλώματος τοποθετώντας πραγματικές συσκευές σε αυτό. Και στη συνέχεια να παρατηρήσουν πώς επηρεάζεται το τρίγωνο ισχύος, ο συντελεστής ισχύος και οι κυματομορφές V τάσης και I ρεύματος στο εναλλασσόμενο κύκλωμα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, πέρα από το γεγονός ότι οπτικοποιεί το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα, συνδέει τη θεωρία με την πράξη μέσα από προτινόμενα πραγματικά σενάρια ηλεκτρικών κυκλωμάτων, όπου ο χρήστης πειραματίζεται και με απτό τρόπο διαμορφώνει και μελετά απλά και σταδιακά πιο σύνθετα κυκλώματα. Για παράδειγμα, ο χρήστης αρχικά τοποθετεί μία συσκευή στο κύκλωμα και παρατηρεί πώς διαμορφώνονται το τρίγωνο ισχύως και οι κυματομορφές. Στη συνέχεια, προσθέτει σταδιακά συσκευές και παρατηρεί πώς αυτά, δηλαδή το τρίγωνο ισχύως και οι κυματομορφές αλλάζουν. Έτσι λοιπόν, ο χρήστης σταδιακά μοντελοποιεί τη σχέση της εικόνας, του συμβόλου, του γραφήματος και της λειτουργίας κάθε κυκλώματος. Οι προτινόμενες εφαρμογές και η διερεύνηση βοηθούν τους μαθητές στην κατεύθυνση αυτή και τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τα αντικείμενα στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, το μαθησιακό αντικείμενο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νοητικού μοντέλου που θα επιτρέψει προβλέψεις για τη συμπεριφορά των βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων RLC και ένας τρόπος για να συμβεί αυτό είναι τοποθετώντας το κύκλωμα το μαύρο κουτί, δηλαδή μία άγνωστη συσκευή, την οποία οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν μελετώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, όπως τρίγωνο ισχύως και κυματομορφές, και να προτείνουν τα στοιχεία της αντίστασης, του πυνίου και του πυκνωτή της συσκευής, θέτοντάς τα σε έλεγχο μέχρι να υπολογίσουν τις σωστές τιμές τους. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα αντικείμενα, σκοπός είναι σταδιακά οι μαθητές να διερευνήσουν δομικές έννοιες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να εμπλακούν ενεργά σε πειραματισμούς με ρεαλιστικές απεικονίσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων, οι οποίες αναδεικνύουν στοιχεία τους, που σε συνθήκες σχολικού εργαστηρίου και σχολικής τάξης θα ήταν περίπλοκο ή και δύσκολο να προσεγγιστούν.